Καλησπέρα. Μία ερώτηση η οποία μου ήρθε στο μυαλό και με βάση κάποιες άλλες συζητήσεις που είχα αφορά την εργατική τάξη και πώς η εργατική τάξη μεταβάλλεται π.χ. σε 10 χρόνια σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που θα επιφέρει. Δηλαδή, επειδή γίνεται και αναφορά προηγουμένως για τους αγρότες, που ήταν η εργατική τάξη του τότε, έτσι. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Σε 10 χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα έχει μεταβληθεί η εργατική τάξη και εμείς ως αριστερά πώς προσεγγίζουμε αυτή την εργατική τάξη ώστε να καταφέρουμε να κατακτήσουμε την εξουσία και να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα μαζέψουμε λίγο, θα τα απαντήσουμε όλα μαζί. Εγώ θέλω μισό λεπτάκι μια παρέμβαση να κάνω. Θέλω να ενισχύσω σε μια διαρκή κουβέντα που κάνουμε για τον ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Να ενισχύσω την άποψη που εκφράστηκε και από τους συντρόφους στο πάνελ ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν ήταν ποτέ ουδέτερες, δεν θα είναι ποτέ ουδέτερες και οι επιστήμονες ειδικά δεν είναι ποτέ ουδέτεροι. Πρώτο ερώτημα. Διαφωνώ κάθετα και νομίζω ότι είναι χρεοκοπημένο ιστορικά το ιδεολόγημα που λέει ότι γενικά στην επιστήμη εγγράφεται η συνολική γνώση της ανθρωπότητας. Στην τεχνολογία εγγράφεται η συνολική γνώση της ανθρωπότητας. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν εγγράφεται η συνολική γνώση της ανθρωπότητας στην τεχνολογία. Γιατί αν είναι έτσι, ο εργάτης έπρεπε να είχε ερωτηθεί τη δεκαετία του 30 για την εφαρμογή του τελειωρισμού φορτισμού. Έπρεπε να είχαμε ερωτηθεί σαν εργατική τάξη και λαός αν θέλουμε πυρηνικά όπλα. Έπρεπε να είχαμε ερωτηθεί σήμερα αν θέλουμε αυτόν τον δυστοπικό έλεγχο στη δουλειά μας μέσω των μηχανημάτων παρακολούθησης. Αυτά είναι τεχνολογία. Δεν ρωτηθήκαμε ποτέ, ούτε ως εργάτες, ούτε ως κοινωνία. Στην τεχνολογία εγγράφεται η επιδίωξη κάθε φορά της εκάστοτε άρχουσας τάξης. Η σκοπή της, η στόχη της, η διατήρηση πάση θυσία της ηγεμονίας της. Και δευτερευόντως ή τριτευόντως εκφράζονται συνολικότερα οι άνθρωποι. Αυτό το ιδεολόγημα είναι κατά τη γνώμη μου χρεοκοπημένο και τελειωμένο και είναι και επικίνδυνο. Στον βαθμό που ισχύει ακόμα στα μυαλά κομμουνιστών και αριστερών ανθρώπων. Το δεύτερο είναι το εξής. Γενικά, τα επιτεύγματα της επιστήμης δεν είναι μόνο θετικά. Η πρόοδος, για παράδειγμα, η επιστήμη διάται την πρόοδο. Όχι. Η επιστήμη, ούτε η επιστήμη, ούτε η τεχνολογία και ούτε την πρόοδο. Άμα ήταν έτσι, μονοσήμαντα, θα έπρεπε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί υπάρχουν Ναζί επιστήμονες. Γιατί υπήρξαν ευγονιστές επιστήμονες. Γιατί σήμερα έχουμε επιστήμονα ο οποίος λέει ότι στον καρκίνο, άμα είσαι σε τελικό στάδιο, γεια σου. Γιατί δεν έχουμε λεφτά, δεν θέλουμε να τα πάρουμε λεφτά να σε. Πώς λέγεται ο πνευματικός. Ο Τσιόδρας, ο Μαγιορκίνης, μέσα στην επιδημία. Μέσα στην επιδημία δεν βάλανε πλάτες οι κρατικοί και οι καπιταλιστές επιστήμονες. Όχι γενικά για όριστα στα μέτρα. Ποια μέτρα. Στα μέτρα επιτήρησης, πειθάρχησης και ελέγχου του λαού βάλανε πλάτη. Διότι αυτοί οι κύριοι επιστήμονες με έψιλον κεφαλαίο. Πραγματικά επιστήμονες στον τομέα τους. Αυτοί οι κύριοι επιστήμονες δεν είπανε τίποτα για το ΕΣΥ. Ο Τσιόδρας έβγαλε για την ψυχή της μάνας του, έβγαλε με το Λίτρα μια έκθεση, την οποία την έκανε και αβαβά φυσικά μετά. Δεν είπανε τίποτα για την ενίσχυση κανενός ΕΣΥ, δεν είπανε τίποτα για τη δωρεάν ποιοτική υπηρέτηση για όλους και δεν βγάζουν και τσιμουδιά για τις συνθήκες που εμείς μεγαλώνουμε σε αυτές τις πόλεις. Τη τερατοπόλη και τη τσιμεντοπόλη που η επιστήμη και η τεχνολογία υποταγμένε στο κεφάλαιο τη έφτιαξαν. Και όχι γενικότερα κάποιοι εξωγήινοι. Τα επιτεύγματα τα επιστημονικά φτιάξαν τη τερατοπόλη των 15 εκατομμυρίων σήμερα. Άρα λοιπόν, κατά μου, η επιστήμη δεν εγγυάται και πολύ περισσότερο η τεχνολογία δεν εγγυούνται καμία απολύτω πρόοδο. Η μοναδική πρόοδο που μπορεί να εγγυηθεί για την κοινωνία είναι η πολιτική. Ούτε η επιστήμη, τρίτο πράγμα, ούτε η επιστήμη, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο η θρησκεία, διότι η επιστήμη εκπίπτει σε θρησκεία σήμερα όταν γίνεται κρατική και απολογητική του συστήματος και οι επιστήμονες σε παπάδες. Σήμερα λοιπόν η επιστήμη, ούτε η θρησκεία, ούτε η επιστήμη μπορούν να αποτελέσουν ατμομηχανές για την εξέλιξη της κοινωνίας προς τα μπροστά, εάν δεν ηγεμονευτούν, και εδώ πέφτει το βάρος. Όχι στην επιστήμη, ούτε στον επιστήμονα. Στην πολιτική πέφτει το βάρος. Αυτή νοηματοδοτεί τον επιστήμονα και την επιστήμη που θα πάει, αν θα πάει δόθε ή αν θα πάει κήθε. Διότι αλλιώς και πάλι, αν αυτό δεν ισχύει που λέω, ας απαντήσει κάποιος γιατί υπάρχει κομμουνιστής επιστήμονας από τη μία, γιατί υπάρχει και ναζί ευγονιστής επιστήμονας από την άλλη. Γιατί βγήκε η πυρηνική ιατρική, αλλά και γιατί βγήκε η πυρηνική βόμβα. Αν γενικά η επιστήμη μπορεί να εγγυηθεί από μόνη της την πρόοδο. Όχι, μόνο η πολιτική διαπάλη και η ταξική πάλι μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο. Υπ' αυτή την έννοια, για να κλείνω και να μην σας κουράζω άλλο, νομίζω ότι εγώ πρέπει να απορρίψουμε το δίπολο τεχνοφοβία-τεχνολατρεία. Η τεχνολατρεία και η τεχνοκρατία είναι χρεοκοπημένο πράγμα, είναι καπιταλιστικό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Η τεχνοφοβία είναι πολύ κακό πράγμα, αλλά όπως και οι Λουδίτες στον 19ο αιώνα, αν δεν υπήρχαν αυτοί. Αν δηλαδή πρωτογενός και πρωτόγωνα δεν έμπαινε το θέμα η ερώτηση του εργάτη απέναντι στη μηχανή, τι διάλογο θέλει να την κάνει τη μηχανή,
Αν δεν έμπαινε αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω κατά πόσο στον 20ο αιώνα θα μπορούσε να δομηθεί εργατικό κίνημα. Έτσι λοιπόν και σήμερα εγώ προτιμώ να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο του λαού, κομμάτι του οποίου είμαστε κι εμείς, το οποίο θα βάζει ζητήματα για την εξέλιξη της τεχνολογίας από φοβικότητα, γιατί δεν ξέρει, όπως και για την επιδημία δεν ρωτηθήκαμε αν θέλουμε να κλειστούμε μέσα και όλα αυτά τα αρνητικά στην ψυχολογία που επέφεραν μέσα στην ιστερία και την παράνοια, δεν ρωτηθήκαμε, απλά υπήρξε ένας κίνδυνος. Έτσι και για τίποτα δεν ρωτόμαστε. Άρα από αυτή την άγκη, κλείνω με αυτό, η τεχνοφοβία είναι κάτι που παράγεται καθημερινά μέσα στην κοινωνία και έχει λόγο που παράγεται. Αφού δεν ρωτάτε κανένα για κανέναν για τίποτα, γιατί να μην υπάρχει τεχνοφοβία. Κλείνοντας λοιπόν, με αυτό το κομμάτι μπορούμε να συνομιλήσουμε. Ούτε τεχνοφοβία, ούτε τεχνοκρατία όμως. Αυτά. Να πω κάτι, μόνο ένα λεπτό για να απαντήσω. Μπορώ. Άφησε το. Πιστεύω ότι πρέπει από μια περιγραφική τοποθέτηση απέναντι στην επιστήμη, πρέπει να περάσουμε σε μια επιθετική τοποθέτηση απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία με βάση τα δικά μας απελευθερωτικά προτάγματα. Στη δική μου σκέψη είναι καταλυτικά, και ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι, στη δική μου σκέψη είναι καταλυτικά δύο πράγματα. Είναι καταλυτικές οι αντιφάσεις εντός του σύγχρονου καπιταλισμού, πρώτον, και δεύτερον, η τεράστια αντίφαση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν και σε αυτό που πραγματικά γίνεται για τη ζωή των πολλών ανθρώπων. Να πω πρώτα για τις αντιφάσεις. Παράδειγμα νούμερο ένα. Η διάδοση πολλών τεχνολογιών που εκτοπίζουν τμήματα της ανθρώπινης εργασίας από την παραγωγική διαδικασία δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τον καπιταλισμό. Απλά, το πρόβλημα είναι ότι ενώ η υπεραξία παράγεται, αυτό που ο Μάρξ έλεγε τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου, ενώ η υπεραξία παράγεται από τους εργαζόμενους, έτσι, όσο λιγότεροι εργαζόμενοι χειρίζονται περισσότερες μηχανές, πλούτος μπορεί να παράγεται περισσότερος, εργαζόμενοι όμως είναι λιγότεροι, άρα τα προϊόντα που παράγονται δεν μπορούν να καταναλωθούν. Απλά πράγματα. Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να λυθεί. Μπορεί να λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Δεν μπορεί να λυθεί ενόσο υπάρχει το σύστημα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κέρδους. Μπορεί να λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Εάν οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν δουλεύουν 6, 8, 10 ώρες όπως δουλεύουν οι πληροφορικάδοι σήμερα, αλλά δουλεύουν 4, 5 ώρες. Αν παίρνουμε σύνταξη, όχι στα 65 και στα 67, αλλά στα 45, 50, 55 κλπ. Αν έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Σήμερα ο καπιταλισμός για να λύσει αυτή την αντίφαση τι κάνει, βλέπουμε ότι έχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα έρευνας τεχνολογίας στην Apple ας πούμε και αμοιβόμενους με υψηλούς μισθούς στα τμήματα έρευνας της Apple, ενώ ταυτόχρονα το κατασκευαστικό κομμάτι είναι στις αλυσίδες παραγωγής στην Κίνα όπου οι εργαζόμενοι αμοιβούνται με απίστευτα χαμηλά μεροκάματα. Και ένα από τα μεγαλύτερα μπλοκαρίσματα στην παραγωγική διαδικασία της Apple έγινε όχι από απεργίες στα ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά στα παραγωγικά κέντρα της Κίνας. Για να λειτουργήσει το σύγχρονο μοντέλο χωρίς αντίφαση έχει ανάγκη και τους υψηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους αλλά και τους με εξευτελιστικούς μισθούς εργαζόμενους. Αυτή η αντίφαση μπορεί να λυθεί μόνο εάν η όποια ενσωμάτωση τεχνολογιών που απελευθερώνουν τους ανθρώπους από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες γίνει με όρους μείωσης του χρόνου εργασίας, απελευθέρωσης ελεύθερου χρόνου κλπ. Παράδειγμα νούμερο 2, στο ίδιο πλαίσιο. Μας λένε ότι για να λυθούν τα προβλήματα του περιβάλλοντος, είπε ο Τέλης προηγουμένως, χρειάζεται να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα και να πάμε σε άλλο τύπου καύσιμα. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να αξιοποιήσουμε το φινικέλαιο. Ναι, αλλά για να αξιοποιήσουμε το φινικέλαιο πρέπει να καταστρέψουμε τα δάση του Αμαζονίου και τα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ναι, αλλά καταστρέφοντας τα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας δημιουργούμε πρόβλημα στο οικιστικό περιβάλλον που ζούσαν οι νυχτερίδες και τις εξαναγκάζουμε να φύγουν από το δάσος και να πάνε δίπλα στα μέρη που ζουν οι άνθρωποι. Το συμπέρασμα
το ζήσαμε, το αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέλιξης το ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχουν μέσα στην με καπιταλιστικούς όρους εξέλιξη της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας κλπ. Άλυτες τέτοιες αντιφάσεις και είναι άλυτες διότι σε αυτή την εξέλιξη υπάρχει ένα τελικό κριτήριο και το τελικό κριτήριο είναι το κέρδος, η ιδιοκτησία κλπ. Η αύξηση της παραγωγικότητας κλπ. Τώρα, το δεύτερο που επίσης θα ήθελα να επισημάνω, το είπε ο Κώστας προηγουμένως, είναι το θέμα της ιδιοκτησίας και των πατεντών. Είναι καταλυτικό ζήτημα και δεν νομίζω ότι το έχει σηκώσει η δική μας αριστερά τόσο όσο του αντιστοιχεί. Θυμίζω ότι το πρώτο κείμενο του Μάρξ ως μαρξιστή, το πρώτο κείμενο του Μάρξ ως μαρξιστή ήταν ένα κείμενο κριτικής στη λεγόμενη πρωταρχική συσσόρευση. Δηλαδή υπήρχε το δάσος στο οποίο πηγαίναν οι αγρότες, οι ακτήμονες και είτε παίρνανε ξύλα για να ζεσταθούν, είτε φύτευαν τα ραπανάκια τους ή οτιδήποτε άλλο. Και το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν η καπιταλιστική ιδιοκτησία σε επίπεδο γης. Άρα λοιπόν έπαβε να ανήκει η συγκεκριμένη περιοχή στο κοινό, στην κοινότητα, σε όλους και ανήκει και σε συγκεκριμένους. Αυτό λοιπόν ο Μάρξ το λέει, το κριτήκαρε και το ονόμασε πρωταρχική κεφαλαιοκρατική συσσόρευση. Ο μαρξισμός παλιά σκοπής θεωρούσε ότι η πρωταρχική κεφαλαιοκρατική συσσόρευση είναι μια διαδικασία που τελείωσε τον 18ο, άντε λίγο πολύ στις αρχές του 19ου αιώνα. Αν δεν είναι έτσι. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που έλεγε ο Μάρξ τότε στα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εμβληματική κόντρα πάνω σε αυτό το ζήτημα ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα, το έχω ξαναπεί σε εκδήλωση εδώ στις Αναιρέσεις, ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Bill Gates της Microsoft και τον Richard Stallman για το αν το λογισμικό θα είναι ανοιχτό και ελεύθερο ή αν θα είναι ιδιωτική ιδιοκτησία. Εδώ λοιπόν αντιπαρατέθηκαν δύο λογικές. Η μία που έλεγε ότι εμείς που πήραμε το ρίσκο της τελικής έρευνας πάνω σε αυτό το πράγμα πρέπει να επωφεληθούμε και από το κέρδος αυτής της διαδικασίας και η άλλη λογική, τους νίκησε η πρώτη, έτσι, και η άλλη λογική ήταν του Στόλμαν που έλεγε ότι ναι, το πήρατε αυτό το ρίσκο, αλλά βασιζόμενοι σε επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές γνώσεις αιώνων που αν ήταν πατενταρισμένες και δεν είχατε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσετε, δεν υπήρχε περίπτωση να βρείτε αυτό που βρήκατε. Αυτή λοιπόν είναι η σύγκρουση που γίνεται σήμερα. Και το θέμα των πατεντών που είναι εκτός από όλα τα άλλα είναι και τεράστια γεωπολιτική σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και ένα από τα κομμάτια της πρωτοκαθεδρίας των Ηνωμένων Πολιτείων και της αγγλοσαξονικής τέλος πάντων σχολής είναι ότι οι πιο σπουδαίες έρευνες, μελέτες ανακοινώνονται στα περιοδικά τα δικά τους, γίνονται στη γλώσσα τη δική τους, γίνονται σε πανεπιστήμια δικά τους κλπ. Κλπ. Ενώ η Κίνα, αξιοποιώντας τα χρήματα που έχει προσπαθεί να τραβήξει ερευνητές στα δικά της πανεπιστήμια, πέρα όμως από τη γεωπολιτική, υπάρχει η ταξική αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το πράγμα. Και η ταξική αντιπαράθεση είναι ότι το να γίνεται μια καινούργια επιστημονική ανακάλυψη πατέντα έχει δύο συνέπειες. Από τις πατέντες τελικά είναι η διάκριση ανάμεσα στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα. Από τις πατέντες τελικά σε μαζική εφαρμογή μπαίνουν μόνο αυτά τα πράγματα που μπορούν να αποφέρουν κέρδους στο κεφάλαιο και πολιτικό έλεγχο. Αυτό είναι το ένα καθοριστικό ζήτημα. Και αποκλείονται πράγματα που δεν φέρνουν κέρδος και το δεύτερο είναι ότι αποκλείεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού από τα ωφέλη που μπορούσε να έχει από αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει πιο κλασικό παράδειγμα και με αυτό τελειώνω, δεν υπάρχει πιο κλασικό παράδειγμα από το εμβόλιο της COVID το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, χάθηκε πολύς χρόνος στο να βρεθεί το εμβόλιο, γιατί η μία από τις εταιρείες δεν έδινε τα στοιχεία της έρευνας στην άλλη, ό,τι ήξερε η Johnson, η Pfizer και η Moderna δεν διαχαιόταν ώστε το εμβόλιο να ανακαλυφθεί πιο γρήγορα, πρώτον. Δεύτερον, το εμβόλιο δεν ήταν δημόσιο αγαθό, ήταν επιπληρωμή
έγιναν απίστευτες συγκρούσεις πάνω σε αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος, να φτιαχτούν νέα στελέχη απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, νέα στελέχη απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, και να έρθει η νέα παραλλαγή από την Νότια Αφρική, που στην οποία επίσης Νότια Αφρική δεν στείλαν εμβόλια, διότι δεν μπορούσαν να αγοραστούν τα εμβόλια. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθούν τέτοιες πλευρές, που το τελικό τους συμπέρασμα να είναι η διάθεση των νέων ανθρώπων, των νέων ερευνητών, αυτών που αγαπάνε την πρόοδο της επιστήμης κλπ, να φτιαχτεί ένα ολόκληρο ρεύμα ότι αυτό είναι ασύμβατο με το σύγχρονο καπιταλισμό, ασύμβατο με την ιδιωτική ιδιοκτησία, ασύμβατο με τον κόσμο του κεφαλαίου. Και μια απάντηση σε αυτό που είπε ο Κώστας, γιατί δεν βρίσκουμε το εμβόλιο στον καρκίνο. Είναι πολύ απλή απάντηση, πείτε. Και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι ότι ως άνθρωποι δεν χρειάζεται να έχουμε ύβρι, οι αρχαίοι Έλληνες το ονομάζαν ύβρι, δηλαδή ότι μπορούμε να βρούμε τα πάντα, μπορούμε να ανακαλύψουμε τα πάντα, μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Όχι, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ένας τόσο δάιος, ας πούμε, εν μέρη δεν μπορούμε, καθήλωσε το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο όλου του κόσμου, το Enterprise, όταν οι ναυτικοί που ήταν μέσα σε αυτό προσβλήθηκαν μαζικά από κορονοϊό. Αλλά αυτό είναι το ένα κριτήριο. Και το δεύτερο κριτήριο είναι πολύ πολύ απλό και πολύ κοινικό όμως και πολύ καπιταλιστικό επίσης. Τα έσοδα των φαρμακευτικών εταιριών από τις χημειοθεραπείες, από τη θεραπεία, από την αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ασύγκριτα περισσότερα από τα έσοδα που θα είχαν από το εμβόλιο. Είναι πολύ απλό κατά τη γνώμη. Άρα δεν συμφέρει πιθανά ένα εμβόλιο. Αφήνω που υπάρχει ένα ερώτημα αν μπορεί να βρεθεί ένα εμβόλιο για όλες τις μορφές του καρκίνου. Άρα λοιπόν ούτε ύβρις, ούτε να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και νομίζω ότι την απάντηση, ένα κομμάτι της απάντησης αυτά, την είχε δώσει ένας άνθρωπος που βρήκε ένα εμβόλιο. Έτσι ήταν ο Τζόνας Σόρκ, αυτός που βρήκε το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, και ο οποίος κόντρα στη λογική του κεφαλαίου, όταν τον ερώτησαν ποιος θα έχει τώρα την πατέντα αυτού του εμβολίου, απάντησε πολύ απλά, πολύ αριστερά, πολύ ανατρεπτικά θα λέγαμε, πατεντάρεται ο ήλιος. Δηλαδή, πατεντάρεται η γνώση, δεν μπορεί να το πατεντάρει κανείς. Ειλικρινά ένα λεπτό, γιατί είναι και συναυλίες. Απλά μου κάνει αφορμή ο προηγούμενος σύντροφος, όχι ο προηγούμενος, ο προηγούμενος, σε σχέση με την επιστήμη. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Η επιστήμη σίγουρα δεν είναι ουδέτερη. Ο λόγος που δεν είναι ουδέτερη η επιστήμη είναι γιατί το που κατευθύνεται, προς τα που κατευθύνεται η επιστήμη και η τεχνολογία, έχει να κάνει με το ποιος δίνει τις εντολές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ποια είναι η κυρίαρχη τάξη σε ένα σύστημα. Στον καπιταλισμό, η κυρίαρχη τάξη είναι η αστική τάξη. Αυτή βοήθησε στο να αναπτυχθεί η επιστήμη για να μπορεί να μεγιστοποιήσει και τα δικά της και να επαναστατικοποιήσει τα μέσα παραγωγής και. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα διέξοδο, σε μια κρίση, και αυτό επηρεάζει και την επιστήμη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει δεξιά και αριστερή επιστήμη, δεν σημαίνει ότι υπάρχει καπιταλιστική και σοσιαλιστική επιστήμη. Και σε καμία περίπτωση δεν κρίνουμε τους επιστήμονες από τα πολιτικά ή τα ιδεολογικά τους πιστεύω. Δεν είναι ένας ναζιστής επιστήμονας, ένας κακός επιστήμονας σε σχέση με αυτό που κάνει. Είναι κακός εντός πάντα, δηλαδή όχι απλά κακός, μην πλέμε το πρόγιο. Σε σχέση με αυτά που πιστεύει. Αλλά η ευγονική δεν ξεκίνησε επειδή υπήρχαν ναζί επιστήμονες. Η ευγονική ξεκίνησε επειδή υπήρχαν οι ναζιστές στην εξουσία. Αυτή το δώσαν. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δεξιών αντιδραστικών επιστημόνων που συμβάλλανε. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αριστερών επιστημόνων που επειδή ήταν αριστεροί δεν είναι και καλύτεροι. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε μια εικόνα ότι η επιστήμη, όσο υπάρχουν ταξικές κοινωνίες, όπως και στον σοσιαλισμό, δεν θα είναι ουδέτερη. Στον σοσιαλισμό όμως τις επιταγές της κελεύσης θα τις δίνει η εργατική τάξη που θα έχει πάρει την πολιτική και την οικονομική εξουσία. Μόνο στον κομμουνισμό που δεν θα υπάρχουν τάξεις, θα απελευθερωθεί η ανθρωπότητα, θα απελευθερωθεί και η ίδια η επιστήμη και δεν θα έχει ταξικό πρόσωπο. Και αυτό ακριβώς, και τη συμφωνώ με απόλυτα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές στο πάνελ, αξίζει να παλέψουμε και στο σήμερα για να απελευθερώσουμε την επιστήμη από τα δεινά που την προκαλεί ο καπιταλισμός που έχει το πάνω χέρι σε αυτήν την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
Ένα μικρό σχόλιο λίγο για το τελευταίο. Πολύ, πολύ γραμματικό, ναι, πολύ γρήγορα. Πολύ απλά να πούμε για την ευγονική και τον ναζί και ποιος ήταν ο ναζί και τον κομμουνισμό κτλ. Η ευγονική ήταν το κυρίαρχο παράδειγμα στη βιολογία, πριν τους ναζί. Ωραία. Και κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα, με την γονιδιωματική. Οι ναζί την πήραν και την έκαναν πολιτικό τους πρόγραμμα. Ωραία. Υπήρχε, ήταν πολιτικό πρόγραμμα και του καπιταλισμού, μπορούμε να πούμε. Ωραία. Ήτανε το κυρίαρχο. Επιστημονικό, όλοι οι γενετιστές ήταν εγγονιστές στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν υπήρχε ούτε ένας να μην ήταν. Δεν ήταν όλοι Μέγκελ, ακριβώς αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Δεύτερο, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για την αλλαγή της εργατικής τάξης που μου ρώτησε ο σύντροφος ο πρώτος που μίλησε. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο αποσπάται, υπεραξία την εργατική τάξη είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τεχνολογία και το τι υπάρχει και το τι κυριαρχεί στην κάθε εποχή σαν μηχανή κτλ. Αλλάζει κάθε μέρα αυτό που ρώτησες. Αλλάζει και θα αλλάξει κι άλλο. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι δεν θα πάψει ποτέ η εργασία να υπάρχει. Ωραία, αυτό δηλαδή πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Το είπε ο Τέλης πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Η πραγματική υπεραξία αποσπάται από την ζωντανή εργασία και μόνο. Και αυτό είναι λίγο πολύ νόμος μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Αυτό το κινητό, πάλι στην ερώτηση για την εργασία, αυτό το κινητό βασίζεται αυτή τη στιγμή στην εργασία των 600.000 ενοικιαζόμενων εργαζομένων της Foxconn στην Κίνα, που σε αντίθεση με τους εργάτες στο Μάντσεστερ, αυτοί δεν μπορούν να πηδήξουν έξω από το εργοστάσιο. Σαν σειρματοπλέγματα. Γκουγκλάρετε Foxconn και παραγωγή των κινητών και θα δείτε τι εννοώ. Στην άλλη άκρη της αλυσίδας, για να το χρησιμοποιήσω για να μπω στο ChatGPT, πρώτα πρέπει να υπάρχουν εκατοντάδες εργάτες που διαβάσαμε και εργάτριες στην Κένια, οι οποίες και οι οποίες διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, για να φιλτράρουν τα δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί να είναι χρήσιμο, εκτέθηκαν τόσο πολύ σε εικόνες, όχι ακατάλληλο, όχι πορνογραφικού περιεχομένου, ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε, που όλες και όλοι τώρα χρειάζονται πολύ, πολύ απαιτητική ψυχολογική υποστήριξη και δούλεψαν για να την κάνουν αυτή τη δουλειά με $1.5 την ώρα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε στρατιές ολόκληρες εργαζομένων που κάνουν διακριτές εργασίες, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν με τριτοκοσμικές συνθήκες στην Αφρική και αλλού, για να εξαχθούν το νέο εξοδικτικό μοντέλο, για να εξαχθούν εκείνα τα υλικά που επιτρέπουν να υπάρχουν οι μπαταρίες και άλλα υλικά αυτού του κινητού. Επομένως, η εργατική τάξη υπάρχει, ενδεχομένως σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Έχουμε διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφάλαιου. Πώς θα το κάνουμε? Το κεφάλαιο διευρύνθηκε σε πλανητική κλίμακα με συνθήκες εφιαλτικές. Αλλά για να μην το απλοποιούμε και το κάνουμε ότι μόνο στον τρίτο κόσμο γίνονται αυτά, και στη Silicon Valley, μέσα στον πρώτο κόσμο, υπάρχουν προφανώς κάποιοι μάνατζερ και κάποιοι μέτοχοι οι οποίοι υποφελούνται από τη διαθεσιμότητα, την κατασκευή και τη χρήση αυτού. Ένας ολόκληρος κόσμος που ζει 10, 8, 12, 14 ώρες στα cubicles με τελείως απρόσωπες εργασίες. Εμείς οι ίδιοι, που όταν το χρησιμοποιούμε, δεχόμαστε 150 email τη μέρα και από παράδεισο της επικοινωνίας έχει μετασχηματισμεί σε μηχανισμό ελέγχου. Αν τα υπολογίσουμε όλα αυτά, να το ο κόσμος της εργασίας, έτσι. Και ένα δεύτερο, επειδή αυτό δεν υπόθηκε καθόλου, αν ο τρόπος σχεδιασμού κάθε τεχνολογίας, από τα τραπέζια, τους τοίχους, το κινητό, τα πυρηνικά εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, δεν είναι ουδέτερος και αποτελεί ένα πεδίο μέσω του οποίου αναπαράγεται και προκρίνεται συγκεκριμένη πολιτική, τότε στον καπιταλισμό ίσως κάναμε λάθος. Εμείς, το ξαναλέω, οι αριστερές, οι αριστεροί μαρξιστές, που θεωρούσαμε ότι η πολιτική λαμβάνει η χώρα μόνο στο κοινοβούλιο. Μπορεί κρίσιμότατα πεδία διαμόρφωση του κοινωνικού και των ιδεολογιών του να λαμβάνουν χώρα εκτός κοινοβουλίου και των κλασικών μορφών πολιτικής, και αυτό που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να ανοίγουμε τα μαύρα κουκιά της τεχνολογίας έτσι ώστε να κατανοούμε ποια πολιτική ευνοούν και να σχεδιάζουμε υλικότητες τεχνικές με διαφορετικό τρόπο που να ευνοεί εμάς. Έλεγε ο Μάρτιν, και θα τελειώσουμε αυτό. Απορούμε, λέει, γιατί οι αρχαίοι δεν καταλάβαιναν ότι οι κοινωνίες ήταν ταξικές, είχαν δούλους. Πώς ήταν δυνατόν να ανέχονται να υπάρχουν δούλοι, ενώ ταυτόχρονα είχαν υποτίθεται δημοκρατία? Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με εμάς. Αν ισχύει η ιδεολογία περί ουδετερότητας της τεχνολογίας, τότε αυτή η ηγεμονέουσα ιδεολογία, που εμείς δεν τη βλέπουμε,
πώς αναπαράγει με καθοριστικό τρόπο μέσω του τεχνολογικού υπερμηνισμού, αυτό που λέμε την ουδετερότητα, πώς αναπαράγει ταξικότητες, μπορεί για μας να λέμε στο μέλλον, κοίταξε, δεν έβλεπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, όπως εμείς δεν βλέπουμε ότι στην αρχαιότητα η κοινωνία είχε τούλους. Ευχαριστώ και πάλι. Εγώ μισό λεπτό, ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω, θέλω να πιαστώ περισσότερο από αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η εργατική τάξη και ποια θα είναι η εργασία σε 10-20 χρόνια από σήμερα. Όπως πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα υπάρχει μια δουλειά του στυλ παίζω World of Warcraft για να βγάλω items και να τα πουλάω στο ίντερνετ. Δηλαδή, το τι μορφές θα πάρει η εργασία όταν ένα κομμάτι της υποκαθίσταται από έναν αυτοματισμό και στη συνέχεια δουλεύει σε ένα άλλο επίπεδο αφαίρεσης, μπορεί να είναι απλά επιμέλεια κειμένου. Μπορεί να είναι κάτι πολύ φαντασμαγωρικό, το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Έχει πλάκα να κάνει με αυτή τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι το πού τελικά θα διαμορφωθεί έχει να κάνει καθαρά με το αποτέλεσμα των κοινωνικών και ταξικών αγώνων που θα διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια γύρω από αυτό. Ίσως με βάση και αυτά που έχουμε πει σήμερα, μία σημαντική αναβάθμιση αυτών των κοινωνικών ταξικών αγώνων που έχουν να δοθούν είναι μία κριτική στάση και συμμετοχή των ίδιων των νέων εργαζομένων και ερευνητών που δουλεύουμε, παράγουμε έρευνα σε αυτά τα αντικείμενα, κοινωνικοποίησης με το υπόλοιπο κίνημα ακριβώς της δουλειάς που κάνουμε και τις γνώσεις που παράγουμε και των συνθηκών μέσα από τον οποίο γίνεται, ούτως ώστε, όπως είπε και ο Τέλης πιο πριν, η πολιτική να αρχίσει να διεξάγεται σε όλα αυτά τα πεδία και ένα πραγματικά επιθετικό αναδρυπτικό κίνημα να μπορεί να έχει λόγο στον ίδιο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της τεχνολογίας από εδώ και πέρα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις ομιλητές και εσάς που παρακολουθήσετε την εκδήλωση. Ακολουθούν οι συναυλίες στο χώρο του φεστιβάλ.